Είστε καλά, ευχαριστώ. Σας ευχαριστώ όλους που είστε μαζί μας. Λέμε σας κρατάμε συντροφιά, αλλά ουσιαστικά και εσείς μας κρατάτε, γιατί δεν υπάρχουμε αν δεν υπάρχετε εσείς να μας αντιμετωπίζετε και να μας αποδέχεστε και να μας βλέπετε. Πέτρας Ρουμελιώτης, πυροσβέστης, τα πάω όλα, τιμώ αυτό το σώμα που υπηρετεί τον ελληνικό λαό από μια θέση πραγματικά θεμελιώδη. Και πάμε για τα 700 ευρώ για να προχωρήσουμε, διεκδικώντας τα 30 χιλιάρικα. Την ερώτηση. Σε ποια χώρα το 2016 έχει κηρυχθεί έτος Ελλάδας? Σε ποια χώρα το 2016? Για κοίταξε να δεις. Α. Ρωσία, Β. Αυστραλία, Γ. Γαλλία, Δ. Καναδάς. Το 16 κιόλας. Έχεις και το πάσο βέβαια, αλλά να μην το ξέρω κι εγώ, ένας άνθρωπος που τα ξέρει όλα. Πάω πάσο. Θα πας πάσο αναγκαστικά και θα έρθει ο φίλος μου Γιώργος ο Ξινογαλάς. Θα σας πω πολλά για αυτόν τον άνθρωπο, θα σας δω μετά. Δεύτερη φορά που σημαίνει, πιάστο πάλι. Παιδιά, σήμερα όλων των ανδρών σας πέφτει. Δηλαδή, φοβερό πράγμα. Όλο τους πέφτει το αυτό, το μικρόφωνο. Κάτσε Πέτρο Ρουμελιώτη, κάτσε αγάπη μου γλυκιά. Πάμε να παίξουμε για 1500 ευρώ, διεκδικώντας τα 10 χιλιάρικα με 5 ερωτήσεις, επαναλαμβάνω, και είμαστε σε καλό δρόμο. Την ερώτηση, παρακαλώ. Ποιος συνθέτης έκανε τραγούδι το Γιώργο Θαλάσση του μικρού ήρωα? Α, πολύ αγαπημένος μου, καταραμένος. Του αρέσει να το λένε καταραμένο. Πολύ αγαπημένος μου. Α. Θάνος Μικρούτσικος. Β. Διονύσης Σακνής. Γ. Λουκιανός Κελαϊδόνης. Δ. Λαβρέτης Μαχαιρίτσας. Όλοι οι φίλοι αγαπητοί και τους αγαπώ πολύ και είναι εξαιρετικά ταλέντα. Ένας όμως είναι αυτός που το έκανε και ένας θα μπορούσε να το κάνει από αυτούς. Πρόσεξε. Μην κλειδώσεις εύκολα. Θα κλειδώσω το Γ. Λουκιανός Κελαϊδόνης, το Γ. Κλείδωσε το, είπε ο άνθρωπος. Γιατί αυτή δεν ταλαντεύτηκες? Να δούμε το σωστό. Θα τα πούμε μετά. Είναι ο Λουκιανός Κελαϊδόνης. Αυτή η εξαιρετική φυσιογνωμία. Είχα αποκλείσει το Β και το Δ. Όλοι είναι ιδιαίτεροι αυτοί οι άνθρωποι. Και ο Μαχαιρίτσας, ας πούμε, στη φίλη, και ο Τσακνής. Είναι πολύ ωραίος και ιδιαίτερος. Έχει γράψει ένα κομμάτι που θα μείνει στην ιστορία. Έτσι, το... Γυρίζω τις πλάτες μου στο μέλλον. Όλοι έχουν κάτι να πω. Ο Θάνος ο Μικρούτσικος, τι να πω. Αλλά ο Λουκιανός, μιας και ήταν αυτός που αποζητούσαμε, είναι ένας άνθρωπος ο οποίος ιδιαίτερος, με δυτικότροπη λογική. Έρχεται σπουδάσει και αυτός αρχιτέκτονας. Είναι περίπτωση. Έχει μια κόρη εξαιρετική, ηθοποιό, την Άννα Βαγενά, τη γυναίκα του. Λουκιανέ μου, να είσαι καλά για αυτά που έχεις προσφέρει, και έκανε ένα εξαιρετικό έργο, το λιγότερο από τα εμπορικό του, το Media Lose, το οποίο πραγματικά σας προτείνω να ακούσετε τι συνθέτης είναι και τι ευαισθησίας άνθρωπος. Ευχαριστούμε όλους για όλα που προσφέρετε. Πάμε για 2.000 ευρώ στον Πέτρο τον Ρουμελιώτη, τον φίλο πυροσβέστη που φυλάει την πατρίδα μας και την προστατεύει και τη ισορροπεί στην ησυχία. Παρακαλώ. Η πατρίδα δεν τη φυλάμε μόνο από τους εξωτερικούς εχθρούς. Και τους εσωτερικούς. Και από τους Έλληνες, τους ίδιους. Πώς λεγόταν η γραφομηχανή την οποία χρησιμοποίησε ο γερμανικός στρατός κατά το Δεύτερο Παγκόσμιο Πόλεμο για την αποστολή κρυπτογραφημένων μηνυμάτων? Τι είναι αυτά? Α. Θα πούμε από το γρίφος. Β. Λαβύρινθος. Γ. Ερωτηματικό. Δ. Ένιγμα. Άμμο μείον εδώ, αλληλούια, ευλογητός η Κυρία, διδαξών με τέλειο. Θα κλειδώσω το Δέλτα, το ένιγμα. Γιατί την, στο Δεύτερο Παγκόσμιο Πόλεμο, επειδή είχε βγει και ταινία πρόσφατα με τον Άλαν Τούρινγκ, που ήταν για αυτήν την ταινία, θέλουν να σπάσουν τα κρυπτογραφημένα μηνύματα των Γερμανών.
Είναι το Δέλτα. Καλά, τι είναι αυτή. Εντάξει, είναι και πρόσφατη ταινία. Τι άνθρωποι είστε εσείς, ρε παιδάκι. Πού είναι δική σου, είπαμε. Είναι ο πατέρας μου. Ναι, μπαμπά. Γεια σου, ρε μπαμπά. Καλησπέρα. Να χαίρεσαι το παιδί σου. Ευχαριστώ. Εσύ, μπαμπά, τι δουλειά κάνεις. Οικοδόμος ήμουνα. Οικοδόμος. Μα... Συνταξιούχος. Να είσαι καλά, μου θυμίζεις τον πατέρα μου. Ενώ στην οικοδομή. Ναι, ναι. Πολύ αγαπώ τους οικοδόμους. Έχω πάει και στη Μύκονο για να δουλέψει. Στη Μύκονο, ε. Άνω Μερά. Α, στην Άνω Μερά. Μα εντάξει. Μ' άρεσε πως μύριζε ο πατέρας μου. Μετά προκόταν από τη δουλειά, καθαρός με τα κάθαρος, αλλά... Για να δούμε, έχεις απαντήσει σωστά. Ο γιος σου πας και πάρει κανένα φράγκο και σώσει και σέρα τη σύνταξη. Θα τα... Ένα, άμα πάρω, θα τα, ένα ποσό θα τα δώσω να πάρω τρόφιμα και φάρμακα για τους συμπολίτες μας. Γιατί δεν μου ακεντήσει να μοιράζεσαι. Αυτό έχει σημασία. Αχ, Θεέ μου. Για μένα, να σου πω την αλήθεια. Εγώ ένα ταξίδι θα ήθελα να κάνω. Να πάρω τη γυναίκα μου, επειδή είναι ξαναγός και της αρέσει το ταξίδι, Ελληνίτσα, σας αγαπάω. Και λείπει αυτή τη στιγμή σε ταξίδι, να την πάρω, να της πάω ένα ταξίδι, να την ξεκουράσω. Μόνο αυτό, όλα τα άλλα. Έχεις και παιδιά. Όχι, δεν έχω ακόμα. Να κάνεις, παιδί, αγάπη μου, να κάνεις. Θα βάλε δυνάμεις. Για να δούμε το σωστό. Και εδώ μου γράφουν διάφοροι οι συνεργάτες. Οι Γερμανοί πίστευαν ότι τα μηνύματα ήταν αδύνατο να αποκρυπτογραφηθούν, καθώς ο κώδικας άλλαζε καθημερινά και οι δυνατοί συνδυασμοί ήταν άπειροι. Τελικά η σχολή του Bletchley Park έσπασε τον κώδικα. Μάλιστα, τελικά ένιγμα, γι' αυτό το λόγο δηλαδή θεολογείται αυτό. Θα κάνουμε το διάλειμμα μας και θα ξαναεπανέλθουμε πολύ δυνατά. Έχουμε τρεις ερωτήσεις, διεκδικούμε το ποσό των 10.000 και τη διεκδικεί μόνο ο Πέτρος Ρουμελιώτης. Θα δούμε. Και εσάς, σας προτιμίζω ότι τελειώνει ο κύκλος των εκπομπών μας, του παιχνιδιού μας. Το λέω γιατί είναι τελευταίες δυνατότητες θα έχετε για να έχετε συμμετοχή. 2-10-48-00-101. Χάνω το λόγο μου μερικές φορές, δεν μπορώ να τα πω. Λοιπόν, παρακαλώ την ερώτηση την τρίτη από το τέλος στον Πέτρο Ρουμελιώτη, το φίλο μου, τον πυροσβέστη, τον πολύ ευαίσθητο από τον άνθρωπο που έφερε τον πατέρα του εδώ και το συνοδεύει, οικοδόμος το επάγγελμα. Δύναμη. Δύναμη. Λοιπόν, 3.500 και να πάμε στα 10.000. Επαναλαμβάνω, είναι ο παίκτης που τα διεκδικεί και ο μόνος, ο Πέτρος. Οι άλλοι διεκδικούν λιγότερα από εσά. Εφόσον χάσει ο Πέτρος, δεν εύχομαι να χάσει κανείς. Πάμε. Πού βρίσκεται η κοιλάδα του θανάτου? Α. Στη Σρι Λάνκα. Β. Στη Μογγολία. Γ. Στην Αίγυπτο. Δ. Στις Ηνωμένες Πολιτείες της Αμερικής. Θα κλειδώσω. Έχεις χρόνο. Στο Δ στην Αμερική. Φαίνεται πως είναι έρημος. Κοίτα, κοιλάδα του θανάτου. Π.χ. ας πούμε, δεν είναι στην Αίγυπτο, γιατί εκεί είναι η κοιλάδα των βασιλέων. Στη Λάκα είναι, παλιά και λένε, είναι τροπικό, δεν νομίζω. Και νομίζω ότι είναι στην Νεβάδα. Το ζεστό. Λοιπόν, είναι έρημος και ταυτόχρονα το πιο ζεστό μέρος της Βορείου Αμερικής. Ονομάστηκε έτσι το 1849, όταν παραλίγο να χάσουν τη ζωή τους οι πρώτοι εξερευνητές που προσπάθησαν να τη διασκήσουν. Τώρα είναι δύο οι ερωτήσεις πριν το τέλος, τρεις οι παίκτες, 45 δεύτερα για να απαντήσεις σωστά. Καλή επιτυχία. Βλέπω τον παπά σου και αγωνιά. Αγάπη μου, γλυκιά. Να είσαι καλά, πάμε. Πολύ ωραία η σκέψη σου πως το εντόπισες και βρήκες την σωστή απάντηση.
Εύχομαι να είναι και τώρα έτσι. Ποια Ελληνίδα ηθοποιός είχε σχέση με τον Μάρλον Μπράντο? Α. Ρίκα Διαλυνά. Β. Μελίνα Μερκούρη. Γ. Ειρήνη Παπά. Δ. Όλγα Καρλάτος. Όλες αυτές έχουν κάνει καριέρα στην Αμερική και στην Ευρώπη. Έχεις χρόνο. Στο γάμα, Ειρήνη Παπά. Ειρήνη Παπά, ε. Ναι. Γιατί λες την Ειρήνη Παπά? Η Μελίνα Μερκούρη είχε το Ζήλιντα Σέν. Όχι, καλά. Μπορεί να είναι και πιο παλιά, αλλά θα σου πω. Η Όλγα Καρλάτος. Είναι... Εντάξει, Μάρλον Μπράντο. Η Ρίκα Διαλυνά, εντάξει, τώρα δεν ξέρω γιατί η Ρίκα Διαλυνά. Ήξερα ότι ήταν... Κάτι είχε βγει στα Μις Κόσμος, κάτι τέτοια. Ήμουνα μεταξύ Α και Γ. Τώρα την Όλγα Καρλάτος δεν την έχω ακούσει ποτέ. Εντάξει, ελπίζω να με βοηθήσει μια φορά η τύχη. Για να δούμε το σωστό. Να σου πω, συγγνώμη για τις χώρες. Ο γιος σου, ο Πέτρος, μοιάζει σε σένα ή στη γυναίκα σου? Σε μένα. Να δηλώσω συμμετοχή, Φώτη μου. Έχω την ελιά της μαμάς σου. Έχεις την ελιά της μαμάς. Λοιπόν, πρώτα απ' όλα θέλω να σας ευχαριστήσω. Και εντός εισαγωγικών, είστε από τους παίκτες που δεν χάσατε, δεν παίξατε μέχρι το τέλος, όμως έχετε δικαίωμα. Αυτό είναι πρώτη φορά γίνεται σε παιχνίδι. Να συμβεί δύο παίκτες να φεύγουν χωρίς να χάσουν. Να χάσουν. Θέλω να σας ευχαριστήσω, Γιώργο μου, χάρηκα πολύ που σε είδα μετά από τόσο καιρό. Και εγώ. Να χαίρεσαι τα παιδιά σου και εσένα, φίλε μου, να ξαναπάς στην Κυπαδιά και να ξανάρθει. Και εγώ πολύ. Να ξανάρθω τώρα. Να ξαναδηλώσω. Και ευχαριστώ και τον. Κάτσε. Άμα θα ξανάρθει ο Γιώργος, θέλω και εσύ να ξανάρθεις, να ξαναμιλήσουμε για την εκπαίδευση. Λοιπόν, και φτάσαμε τώρα να διεκδικείτε το ποσό των 10.000 με μία και μοναδική ερώτηση που όλα πραγματικά παίζονται. Εύχομαι με όλη μου την καρδιά, Πέτρο Ρουμελιώτη, να κερδίσεις, θα είναι αδικία να μην κερδίσεις. Έχεις και αυτόν τον τρυφερό πατέρα. Λοιπόν, πάμε, σας παρακαλώ. 45 δεύτερα να απαντήσεις σωστά. Χαλαρά, όσο πιο χαλαρά τόσο καλύτερα. Την ερώτηση. Καλή τύχη, Πέτρο μου, 10.000 με μία ερώτηση διεκδικείς. Έχεις και το Φώτη, τον πατέρα σου, που σου στέλνει φως από εκεί. Να δούμε τι θα γίνει. Για πάμε. Να δούμε τι ερώτηση ήταν αυτή. Σίγουρα βαραίνουν οι ερωτήσεις. Μεγάλος συγγραφέας. Από πού προήλθε λοιπόν το ψευδόνυμο του συγγραφέα Mark Twain? Α. Από ένα πείμα. Β. Από ένα ρηχτό. Γ. Από ένα ναυτικό παράγγελμα. Δ. Από ένα ποταμό. Ξεκινάει 45 ο χρόνος, δεύτερα αντίστροφα. Θα κλειδώσω το γάμα από ένα ναυτικό παράγγελμα. Λοιπόν, εγώ δεν ήξερα καν ότι ο Mark Twain, το Mark Twain δηλαδή, ήταν ψευδόνυμο. Το αληθινό του όνομα
ήταν Σάμιουελ Λάκορν Κλέμενς. Δέκα χιλιάρικα. Κύριε Φώτη μου. Αυτό θα έλεγα. Δεν ξέρω την επάθεια έχουμε. Δεν ξέρω. Δεν το ξέρω. Σου στέλνει ο πατέρας σου vibes από εκεί πέρα φάνου. Ξέρεις τι, ο Ρικτό δεν μου θυμίζει κάτι. Ε? Ο Ρικτό δεν μου θυμίζει. Πήμα, ούτε αυτό. Ποταμούδο μου ήρθε το ξεκάρβουτο, δηλαδή ένα ναυτικό παράγγελμα. Για τον Μάρκ μπορεί να είναι το κανονικό. Υπάρχει το ναυτικό παράγγελμα που λέει «Τουέιν» και τέτοιο. Η καταγωγή του είναι... είναι βόρειος, νομίζω. Εντάξει, μπορεί και λόγω γλώσσας, ας πούμε, εκεί, πώς λέμε εμείς, έλα, να είχαν εκεί, εκεί, ξέρω εγώ, δεν στον κάβαν, λέγαν του, hey, ξέρω εγώ, δεν, εκεί. Να δούμε το σωστό. Σκέψη όμως, πολύ καλή. Έγινε η ζημιά, θα σου αφαιρέσουμε. Έπεσε η καρέκλα, έσπασε ένα χιλιάρικο. Έσπασε το κρύσταλλο και ένα χιλιάρικο και πάει οκτώ. Ηθική αποζημίωση. Κόντρεψε να πεθάνει ο πατέρα μου. Έλα, Φώτη μου, έλα, έλα. Να το χαίρεσαι το παιδί σου. Να σου πω. Να σου πω, είσαι πολύ γλυκός άνθρωπος. Πολύ γλυκό άνθρωπο. Και σέβομαι και αγαπώ πολύ του ανθρώπου που έχουν δουλέψει στι οικοδομέ. Να το ξέρει. Και επειδή τα λόγια μα πρέπει να γίνονται πράξει, ναι. Από τα 10 χιλιάρικα, τα 2 χιλιάρικα να δώσουμε στο όλοι μαζί μπορούμε. Άμα γίνεται μέσα στι παραγωγέ, επειδή παίζει και το Sky. Δώστε με ένα, θα τα πάω εγώ. Μικαιό. Λοιπόν, να είστε καλά. Θα κάνει ό,τι πραγματικά επιθυμεί. Είναι πολύ ωραία να μοιραζόμαστε από το περίσσευμά μα. Εδώ ξέρω άνθρωποι που μοιράζονται από το στέρημά του. Να είστε καλά, να ευχαριστώ, βεβαίως να πεις. Να πεις, είσαι ο νικητής. Όταν με ρωτήσα να γράψω κάτι στο χαρτί για την παρουσίαση, που είμαι στον κόσμο, διάλεξα μια φράση του Μιχάλη Μητακίδη. Ναι. Κράτα λίγο αγάπη, όλο και κάποιος θα περάσει. Να μην την κρατάμε την αγάπη για τον εαυτό μας, να τη δίνουμε, γιατί μόνο έτσι θα πάμε μπροστά. Να είστε καλά, τι ωραία. Τι ωραία, να είστε καλά, συγχαρητήρια που κέρδισες. Λοιπόν, παραμείνετε...